Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη, Ρέθυμνο και Χανιά κατατάσσονται αύριο στο δίκτυ 5 αντιμετωπίζοντας ακραίο κίνδυνο για την πρόκληση και επέκταση πυρκαγιάς και η Ανατολική Κρήτη παραμένει στο δίκτυ 4 διατηρώντας το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του κρατικού μηχανισμού σε πλήρη ετοιμότητα. Μιλάμε για υπερφυλακή, όλο το έψυχο και τα τεχνικά μέσα της περιφέρειας είναι σε κατάσταση πολέμου. Όπως ανέφερε χθες μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ήδη στο νησί η κατάσταση είναι ανησυχητική. Από τα μέσα Ιουλίου οι πυρκαγιές και οι καμένες εκτάσεις επικριτικού εδάφους έχουν τριπλασιαστεί. Μια δύσκολη χρονιά της δεκαετίας, ίσως η δυσκολότερη, και μάλιστα έχοντας στοιχεία από τις καμένες εκτάσεις μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και η αντιπυρική περίοδο να θυμίσω λίγη τον Οκτώβρη, μιλάμε για τριπλασιασμό και των περιστατικών και των καμένων εκτάσεων. Άρα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται παραπάνω προσοχή από όλους μας. Το πλαίσιο των εκτακτών μέτρων που λαμβάνονται κλειστός θα παραμείνει αύριο ο Εθνικός Δρυμός στη Σαμαριά. Στο Ρέθυμνο απαγορεύεται η πρόσβαση στα περιαστικά δάση Ευλυγιάς, Προφήτη Ηλία και Αγίου Ιωάννη στην περιοχή της Αναδάσωσης Αρκαδίου. Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στα περιαστικά δάση Κισού, Αγκουσελιανών και Αγίου Ιωάννου, πηγές Κουρταλιώτη έως και την περιοχή της Πρέβελης. Στο Δήμο Μιλοποτάμου, στο Φαράγγι Μαργαριτών. Εξαιτίας των ακραίων συνθήκων, μάλιστα και στο Ηράκλειο, ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται προληπτικά η μετακίνηση πολιτών και προσκυνητών προς τον Αφέντη Χριστό στο Γιούκτα. Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο, αυτή την περίοδο τουλάχιστον. Την ώρα που η Κρήτη παραμένει στο κόκκινο για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, περιφέρεια και αποκεντρωμένη διοίκηση αποκαλύπτουν πως για τα μέτρα δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας στο νησί, οι χρηματοδοτήσεις είναι ελάχιστες, χωρίς μέσα και προσωπικό. Παίρνοντας μια απόφαση, κινδυνεύουμε να καταρρευτεί αποκεντρωμένη διοίκηση. Μάλιστα. Άρα έχει να κάνει και με το κομμάτι της δασοπροστασίας, με τις πολιτικές προστασίες γενικότερα. Αλλά ειλικρινά θα ήθελα έτσι μια πιο ενεργή συμμετοχή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Καθαρισμοί λοιπόν έχουν γίνει λίγοι και αυτοί που η δασική υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κάθε χρόνο. Αντιπυρικές ζώνες δεν έχουμε με την έννοια ότι καθώς δεν έχουμε υψηλά μεγάλα εκτεταμένα δάση, δεν υπάρχουν αντιπυρικές λωρίδες. Είναι ελάχιστα χρήματα και ποσά. Κάθε δασική υπηρεσία υποβάλλει για καθαρισμούς σε 10 δασικά οικοσυστήματα και δρόμους της περιφέρειας ευθύνης της, κάθε νομό δηλαδή, τα χρήματα που έρχονται επιτρέπουν να γίνουν μόνο σε 2-3 περιοχές και σε ένα ελάχιστο δικό δίκτυο για την πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές. Στην απειλή της ερημοποίησης μέσα από φωτιές, ειδικά στα νότια και ανατολικά της Κρήτης, αναφέρθηκε η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης και δασολόγος Μαρία Κοζηράκη, υπογραμμίζοντας με έμφαση πως απαιτείται άμεσα σχεδιασμός. Αν υπάρξει πυρκαγιά, η οποία συνήθως σε τέτοια περιβάλλοντα καταλήγει να σβήσει στη θάλασσα, συνήθως, αν λοιπόν υπάρξει πυρκαγιά, ακόμα και αυτό το οικοσύστημα θα εξαφανιστεί και το επόμενο στάδιο οικοσυστήματος δεν υπάρχει, μετά είναι η έρημος. Μετά μιλάμε για την απόλυτη ερημοποίηση. Το έχουμε δει στα Αστερούσια τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα είναι η εικόνα σχεδόν στο σύνολο της Νότιας Κρήτης και αυτό ανεβαίνει, έρχεται προς τα πάνω.